Την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσει θα οδηγηθούν σε ένα τέλο εντό του 2016, είτε αυτό σημαίνει επίλυση του Κυπριακού, είτε κατάρρευση τη διαδικασία, εξέφρασε ο Ιωάννη Κασουλίδη μιλώντα στην εκπομπή μεσημέρι και κάτι. Με ρωτάτε, εμένα η δική μου θέση είναι ότι είναι εφικτόν αυτή η διαπραγμάτευση να καταλήξει μέσα στο 2016. Και όταν λέμε να καταλήξει, δική μου εκτίμηση προσωπική, είναι ή να καταλήξει με επιτυχία. Είναι Την ίδια στιγμή ο Υπουργό Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση τη Λευκοσία ότι σε μια πολυμερή διάσκεψη για το θέμα των διεθνών πτυχών του Κυπριακού θα πρέπει να συμμετάσχει ω κράτο η Κυπριακή Δημοκρατία. Συζητούμε για πενταμερή διάσκεψη. Συζητούμε για μια διάσκεψη. Χρειάζεται πρώτα, πρωτού γίνει αυτή η διάσκεψη, να μιλήσουν μεταξύ του οι εγκύτριε δυνάμει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδέα για αυτό που είπε ο κύριο Σάιντε. Αν θα γίνει μια διάσκεψη και ποιοι θα συμμετέχουν και λοιπά, αυτά είναι για μετά. Η εμείς η θέση μας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι απούσα. Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Κασουλίδης, δύο από τα σημαντικότερα κεφάλαια του Κυπριακού, δηλαδή το περιουσιακό και το εδαφικό, παραμένουν ακόμα ανοιχτά με το τελευταίο να αποτελεί κατά την έκφρασή του παρθένο έδαφος. Τώρα θέλετε να σας πω ποιον περιοχό για να βγουν άλλοι και να πούμε γιατί αυτές οι περιοχές και όχι άλλες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθει αργά ή γρήγορα ο κυπριακό λαό. Ή θα το μάθει. Έχ, έχ, έχετε εσεί ξεκάθαρη εικόνα. Τι εννοείτε με ξεκάθαρη εικόνα. Ότι ξέρετε τώρα ποιε περιοχές. Να διευκρινίσουμε στο ναι. εδαφικό νό, ό,τι μπορούμε περισσότερο. Τέλο, διευκρινίζει ότι ο κυπριακό λαό θα ενημερωθεί για τη λύση όταν ο πρόεδρο Αναστασιάδη διαπιστώσει ότι στο σημείο που θα βρίσκονται συνομιλίε δεν θα υπάρξουν παλινδρομήσει από την άλλη πλευρά. Θα υπάρξει κάποια ώρα ενημέρωση του λαού από τον πρόεδρο τη Δημοκρατίας, όταν θα είναι ο ίδιος σίγουρος, ότι δεν θα υπάρξουν παλινδρομήσεις θέσεων, διότι ξέρετε ότι υπάρχει αρχή, ότι ε, αν δεν, συμφωνηθούν είναι, α, δεν συμφωνηθούν όλα, τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί. Επομένως αυτό είναι που μας κρατά, στο να μην προχωρούμε σε ενημέρωση επί του παρόντος.